Στο σημείο αυτό να υποδεχτούμε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Άξιον για άλλη μια φορά. Άλλωστε είπαμε ότι το κανάλι είναι ανοιχτό γιατί οι εκλογές του επιμελητηρίου σιγά σιγά αρχίζουν και αγριεύουν. Δηλώσεις, βλέπουμε παράπονα, πικρίες, απαιτήσεις ή οτιδήποτε, αιτήματα. Έχουμε λοιπόν κοντά μας τον γνωστό επιχειρηματία, τον πρόεδρο του ιδιωτικού κτέου στον Ιστιμό, τον κύριο Παναγιώτη Πιτσάκη, και υποψήφιο πρόεδρο για το επιμελητήριο Κορινθίας. Άλλωστε νομίζω ότι είναι ο δεύτερος στη σειρά πριν από πάρα πολλούς μήνες που δηλώσει ότι κύριε, εγώ κατεβαίνω για υποψήφιος πρόεδρος. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα και ευχαριστώ για άλλη μια φορά για την πρόσκληση. Να ξεκινήσω εγώ, όχι για τον Παναγιώτη Πιτσάκη, αλλά να μας πει ο Παναγιώτης Πιτσάκης πώς βλέπει το συνέδριο. Πιστεύετε ότι θα έχουμε κέρδη από αυτήν την ιστορία? Πιστεύετε ότι είναι μια καλή στιγμή? Είναι πολύ καλεσμένοι και κάπου κουραστεί ο κόσμος, μπερδευτεί? Θα ήθελα την άποψή σας. Κοιτάξτε, θα σας πω γενικά για το συνέδριο, γιατί ναι, ξέρετε, τα ειδικά σωστά θα τα δούμε μετά, τι θα εξελιχθεί από εκεί. Αλλά από ό,τι είδα στο πρόγραμμα και από ό,τι είδα και τους καλεσμένους, είναι πολύ σοβαρά άτομα που θα έρθουν, άτομα αξιόλογα. Ο χρόνος θεωρώ, ας πούμε, ότι είναι πάρα πολύ και ο χρόνος είναι λίγος ακριβώς, για αυτούς. Ακριβώς. Τώρα, πώς το έχει οργανώσει το επιμελητήριο για να μιλήσουν όλοι, δεν το γνωρίζω. Σας δίνεται η ευκαιρία σε 15 λεπτά να αναπτύξετε ένα σοβαρό θέμα? Όχι, προφανώς όχι. Αλλά νομίζω ότι εδώ τα θέματα που θα είναι, πώς να το πω έτσι, επιγραμματικά, γενικά τα θέματα. Δηλαδή, από εκεί αποτελέσματα έχουν βγει από τις συζητήσεις και να δει από αυτά τα πράγματα ποια είναι εφικτά να γίνουν και ποια μπορούν να είναι και υλοποιήσιμα. Αλλά θεωρώ ότι είναι κάτι πάρα πολύ καλό αυτό που γίνεται. Εσείς θα παραστείτε, φαντάζομαι, γιατί πρέπει είστε επιχειρηματίας να μάθετε 5 πράγματα για τον νομό. Γι' αυτό που πιθανότατα αύριο θα είστε πρόεδρος και πρέπει να έχετε δεσμεύσεις ή κάποιο μπούσουλα, τέλος πάντων. Θα κάνετε κάποιες ερωτήσεις σε κάποιους ανθρώπους γιατί το βλέπουν έτσι, ενώ εσείς έχετε κάποια άλλη άποψη, ή άστε τους να τελειώνουμε και πάμε? Όχι. Σίγουρα θα υπάρχει διάλογος. Σίγουρα θα υπάρχει διάλογος. Ήδη η ομάδα που εκπροσωπώ στο επιμελητήριο μου έχει θέσει κάποια ερωτήματα. Τώρα, ανάλογα την ημέρα και την ώρα, θα δούμε αν θα είμαι εγώ αυτός ο οποίος θα θέσω τα ερωτήματα ή θα πάνε οι συνεργάτες. Δεν έχει σημασία. Θα υπάρχει ένας διάλογος. Από το δικό σας κύκλο, από τον όμιλο που προετοιμάζεστε για το επιμελητήριο, φαντάζομαι. Όχι τον όμιλο, το συνδυασμό. Το συνδυασμό. Το συνδυασμό. Σωστό. Ομίλους ακόμα δεν έχουμε. Δεν έχετε κανένα ομίλο ακόμα. Εντάξει. Για να πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Εγώ θα έλεγα μια έτσι γενική ερώτηση, γιατί έχω αρχίσει και το βλέπω. Πώς θα βλέπατε έναν πρόεδρο, δηλαδή τι προφίλ πρέπει να έχει ένας πρόεδρος? Να είναι λαϊκός, να είναι τεχνοκράτης, να έχει ας πούμε μια τρομακτική μόρφωση, να είναι ένας άνθρωπος καθημερινός? Τι είναι αυτό που νομίζετε ότι ο κόσμος, οι επιχειρηματίες ζητάνε από τον πρόεδρο? Κοιτάξτε, θα σας πω την άποψη τη δικιά μου. Λόγια. Τι θα ήθελα εγώ για έναν επόμενο πρόεδρο στο επιμελητήριο? Εγώ καταρχήν θα ήθελα έναν άνθρωπο ο οποίος να είναι επιχειρηματίας, να επιχειρήσει το τόπο. Σωστό. Δεύτερο, θα ήθελα έναν άνθρωπο ο οποίος να είναι νέος. Όχι νέος με την έννοια ότι να έχει όρεξη για τη δουλειά. Να μπορεί να δουλέψει. Και το νέο, κύριε Πιτσάκη. Δηλαδή, ναι, κάποιος που είναι 70 χρονών δεν έχει όρεξη να δουλέψει. Σίγουρα. Δηλαδή, σίγουρα δεν μπορεί να έχει διάθεση που έχει ένα 40. Είναι φυσικό επόμενο. Λογικό. Άρα λοιπόν ένας άνθρωπος νέος, ένας άνθρωπος ο οποίος να επιχειρήσει το τόπο, να ξέρει τι σημαίνει επιχείρηση. Επίσης θέλω να πω και κάτι άλλο σε αυτό. Εγώ θεωρώ, θα ήθελα ο πρόεδρος του επιμελητηρίου να μην είναι πολιτικός, κύριε Νικολόπουλε. Να μην είναι συνδικαλιστής. Να προέρχεται από την αγορά. Δεν είναι απόλυτο ότι πρέπει να είσαι καλός στα κανάλια, να είσαι πολιτικός για να είσαι ο επόμενος πρόεδρος του επιμελητηρίου. Ο επόμενος πρόεδρος του επιμελητηρίου πρέπει να είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ξέρει να κάνει Excel, ξέρει να κάνει τηλέφωνα, ξέρει να δουλεύει, ξέρει να φέρνει κόσμο. Αυτός ο άνθρωπος καμιά φορά δεν είναι αυτός, και όταν λέω πολιτικός, τι εννοώ? Εννοώ αυτός που γυρνάνε τα κανάλια και μιλάνε όλη μέρα. Πολιτικάδες. Οι οποίοι διαπιστώνουν πράγματα που συμβαίνουν στην αγορά. Δεν δίνουν λύσεις. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι ο άνθρωπος δεν πρέπει να είναι πολιτικός, δεν πρέπει να είναι συνδικαλιστής, δεν πρέπει να είναι και συνταξιούχος. Παγορεύεται βέβαια εκ του νόμου να είναι συνταξιούχος. Ναι, σωστό. Απλώς το αναφέρω. Επίσης, ένα άλλο που θα έλεγα εγώ για τον πρόεδρο, να είναι ένας άνθρωπος ο οποίος να μιλάει καλά για αυτόν η αγορά. Α, μάλιστα. Κατάλαβα όπως το θέλει. Να μην έχει παρελθόν. Ακριβώς, να μην έχει παρελθόν. Και όταν λέμε παρελθόν, να μην έχει συγκρουστεί με
με συνδικαλισμούς, με σωματεία, με κομματικές φατρίες παλαιές, και ο άλλος να μην βλέπει αυτό που θέλει να ψηφίσει, αλλά να βλέπει ίσως ο πράσινος τον μπλε. Κατάλαβα που το θέλετε. Να είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να είναι καλός, ένας άνθρωπος μπορεί να είναι καλός επιχειρηματίας, δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι στη Νέα Δημοκρατία ή στο ΠΑΣΟΚ ή στο ΣΥΡΙΖΑ. Μπορεί να είναι παντού αυτός. Αλλά ξέρετε, όταν κάποιοι, ας πούμε, λένε εγώ είμαι βαμμένος μπλε ή βαμμένος κόκκινο, δεν ψηφίζουν το πράσινο. Άρα λοιπόν ένας άνθρωπος ο οποίος να μην έχει συγκρουστεί τόσο πολύ. Όλοι ξέρουμε τι είμαστε ο καθένας, απλώς να μην έχει συγκρουστεί. Να μιλάει λοιπόν καλά η αγορά για αυτόν και για τις επιχειρήσεις του. Και για τις επιχειρήσεις του. Δηλαδή να μην είναι ένας άνθρωπος ο οποίος πληρώνει έναντι, να μην είναι ένας άνθρωπος ο οποίος απασχολεί ανασφάλιστος στην επιχείρησή του, να μην είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ρίξει, εννοώ για τον πρόεδρο, όχι για τον συνδυασμό. Ναι, να είναι ένας άνθρωπος ο οποίος να μπορεί να δημιουργήσει ένα ρεύμα, ένα θετικό ρεύμα. Ένα άλλο. Πιστεύετε δηλαδή ότι κάποιος που στην αγορά δεν έχει φερθεί σωστά δεν κάνει για πρόεδρος, γιατί αφού δεν μπορείς ο ίδιος να είσαι σωστός, γιατί θα κάνεις τα σωστά σου. Ακριβώς, ακριβώς. Και όταν εννοώ δεν έχει φερθεί σωστά, οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν επιχειρήσει καταλαβαίνουν. Μία επιχείρηση η οποία διαλύεται, ο πρώτος που χάνει είναι ο επιχειρηματίας. Υπάρχουν όμως άλλες επιχειρήσεις οι οποίες τα αφεντικά κάνουν ντολτσεβίτες και το προσωπικό υποφέρει. Για αυτήν την περίπτωση εγώ μιλάω αυτή τη στιγμή, όχι για την πρώτη. Επίσης να είναι ένας άνθρωπος, το προφίλ λοιπόν του επόμενου Προέδρου, να είναι ένας άνθρωπος ο οποίος να μπορεί να κάνει επενδύσεις, να φαίνεται ότι πού ήταν πριν 10 χρόνια, πού είναι σήμερα, έχει κάνει επενδύσεις, εν μέσω κρίσης, έχει βρει διεξόδους, έχει αναπτύξει την επιχείρησή του. Άρα έχει ικανότητες. Έχει ικανότητες. Είναι ένα προσόν. Επίσης, θα στενοχωρήσω κάποιος με αυτό. Ο επόμενος πρόεδρος του επιμελητηρίου δεν πρέπει να είναι διαπλεκόμενος, κύριε Νικολόπουλε. Είναι παλιό μοντέλο η διαπλοκή πια. Δεν περνάει σήμερα. Σήμερα έχουμε 2017. Η διαπλοκή μας είχε φάει το 80, το 90 και το 2000. Ξέρουμε όλοι τι σημαίνει διαπλοκή. Διαπλοκή σημαίνει μέσα, επιχείρηση και προμήθειες από το κράτος. Η τοπική αυτοδιοίκηση, η κεντρική. Δεν περνάει αυτό το μοντέλο σήμερα. Ο πρόεδρος του επιμελητηρίου πρέπει να είναι ξεκάθαρος με αυτά. Πρέπει να τα βλέπει όλα τα πράγματα ίσα και να κινείται παντού. Δεν πρέπει λοιπόν να είναι διαπλεκόμενος. Ένα τελευταίο προτέρημα που θεωρώ ότι πρέπει να έχει ο καινούριος πρόεδρος του επιμελητηρίου είναι να έχει φανεί από τα χρόνια ότι μπορεί να διοικήσει. Είναι πολύ σημαντικό δηλαδή, αυτό. Αν έχει πάει καλά στην επιχείρησή του σαν διοίκηση, σημαίνει ότι μπορεί να πάει καλά και στον Ακριβώς, πλήθος. Ακριβώς. Να μπορεί να διοικήσει. Δεν είναι ανάγκη να είναι ιδιοκτήτης. Μπορεί να είναι ένας στέλεχος, όπως είχαμε τον κύριο Νανόπουλο. Ο οποίος μπορούσε να διοικήσει. Φάνηκε ότι τελικά μπόρεσε να διοικήσει. Εγώ με αυτά τα πράγματα βλέπω ότι πρέπει να έχει ο επόμενος πρόεδρος του επιμελητηρίου. Βάζετε όλο αυτό το περίβλημα. Νιώθετε ότι ο Πιτσάκης είναι μέσα σε αυτά. Εσείς θα το κρίνετε αυτό. Εγώ θεωρώ ότι είμαι. Από εκεί και πέρα είναι θεωρείτε και ο κόσμος. Τον εαυτό σας και ένα επιχειρηματία επιτυχημένο που η αγορά δεν έχει κάτι να καταμαρτυρήσει εναντίον σας για εργαζόμενους κτλ. Και ότι μπορεί και να διοικήσετε το βασικό αυτό. Σίγουρο. Αυτό είναι σίγουρο. Αυτό είναι σίγουρο. Κοιτάξτε να δείτε. Λέμε ότι είμαι ένας επιχειρηματίας. Γιατί μπορεί να μην χρωστάτε σαν επιχειρηματίας στο προσωπικό σας, στους πελάτες σας ή δεν ξέρω στους συνεργαζόμενους, αλλά μπορεί να μην είστε καλός διοικητής. Ναι. Αυτό κύριε Νικολόπουλο φαίνεται. Ένας ο οποίος δεν μπορεί να κάνει σωστή διοίκηση θα φανεί. Θα βουλιάξει και η οικονομία. Όμως όταν λέμε τώρα ότι εγώ είμαι ένας καλός επιχειρηματίας, οι επιχειρήσεις που μιλάμε στον νομό είναι μικρομικρές και μικρομεσαίες. Μην νομίζετε ότι εμείς διοικούμε κανέναν όμιλο. Οι επιχειρήσεις μας είναι μικρές. Είναι από 10 έως 50 άτομα. Σωστά. Δεν είναι δηλαδή, δεν κάνουμε καμιά διοίκηση στρατιωτική. Αυτή είναι η διοίκηση που προσφέρουμε εμείς, την οποία τη ζούμε και τη μαθαίνουμε από μέσα και κάθε μέρα. Και να σας πω και κάτι. Εγώ είμαι 47 χρόνων και παρακολουθώ ένα σεμινάριο, ένα μεταπτυχιακό, στη διοίκηση επιχειρήσεων. Το οποίο έχω μάθει ένα σωρό πράγματα παραπάνω. Αυτό είναι δυναμικό. Κάθε μέρα μαθαίνεις. Αυτό το μαθαίνετε, πάτε σε ένα σεμινάριο γιατί είστε έτοιμος για κάποια επέκταση σε κάτι διαφορετικό ή πάνω στο στοιχείο που σας γνωρίζουμε, πάνω στο αυτοκίνητο, ας πούμε, γενικά. Κοιτάξτε, εγώ πάντα στις επιχειρήσεις μου είμαι προσθετικός. Α, μάλιστα. Δεν προσθετικός όμως στις ίδιες επιχειρήσεις που έχω. Δεν θα φύγω από τα αυτοκίνητα να πάω να κάνω εστιατόριο.
προσθέτω πάνω σε έναν άξονα που λέγεται αυτοκίνητο. Εγώ λοιπόν κάθε 3-4 χρόνια κάνω και μία καινούργια επένδυση. Αυτό συνέβαινε πριν την κρίση. Στην κρίση λίγο κολυσιεργήσαμε. Αυτή τη στιγμή, αν ρωτάτε εμένα προσωπικά, έχουμε στο πλάνο την επόμενη χρονιά να δημιουργήσουμε μία πολύ μεγάλη επιχείρηση, η οποία θα απασχολήσει τουλάχιστον 25 άτομα. Πάρα πολύ μεγάλη. Και του 2020 έχουμε ήδη το πλάνο για να δημιουργήσουμε και την επόμενη. Χαίρομαι που τα ακούω, όχι γιατί θα μπορεί να είσαι ο αυριανός πρόεδρος, εφόσον θα αποφασίσουν. Χαίρομαι διότι θα δουλέψουν 30-40 οικογένειες και αυτό είναι πολύ σημαντικό σε σημερινή εποχή. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Όταν για έναν άνθρωπο γίνεται αγώνας, φαντάζεσαι πόσο για 40. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, γιατί ξέρετε, όταν δημιουργείς μια καινούργια επιχείρηση, το πρώτο και το δεύτερο και το τρίτο χρόνο δεν βγάζεις, αλλά όμως έχεις προσωπικό που πληρώνεται, ξοδεύει χρήματα στην αγορά και προσφέρει. Πάει κάτι στο σπίτι πάρα του κάθε μεσημέρι. Δεν το συζητάω, είναι πάρα πολύ. Για να έρθουμε λοιπόν σιγά σιγά και να το συγκεντρώσουμε να πάμε πλέον στο επιμελητήριο. Χθες βγάλατε μια ανακοίνωση. Ζητάτε στους πρώην καποδιστριακούς δήμους, και είναι πάρα πολύ, να μπει και μια κάλπη. Ναι. Γιατί, τι είναι αυτό που σας κάνει να πρέπει να είναι παντού κάλπες? Γιατί ο κύριος Νανόπουλος εχθές είπε, δεν αποφασίζω λέει εγώ, εδώ θα πω ότι αποφασίζει και ο κύριος Νανόπουλος, είναι μέσα στην Επιτροπή, ναι, ότι η Επιτροπή λέει μπορεί να πει μόνο στην Κόρινθο. Για πέστε. Απάντησα σε μια ερώτηση κάποιου δημοσιογράφου, ο οποίος μου είπε ότι έχει πάρθει απόφαση να μην στηθεί κάλπη στο Κιάτο, να στηθεί μόνο στην Κόρινθο. Εγώ ήρθα σε επαφή με τον κύριο Νανόπουλο, μου είπε ότι τέτοια απόφαση δεν έχει πάρθει. Το είπε και σε εμάς. Πάνω σε αυτήν όμως την απάντηση συνέχισα και είπα ότι θεωρώ ότι σε όλους τους καποδιστριακούς δήμους πρέπει να μπει μια κάλπη. Γιατί? Γιατί κύριε Νικολόπουλε, την προηγούμενη εβδομάδα ήμουνα στην ΕΜΕΑ. Βρήκα ανθρώπους στην ΕΜΕΑ, οι οποίοι είναι συνεργάτες μου και από το ΚΤΕΟ και από τη Βόλβο. Και μου λένε, εμείς θα έρθουμε να ψηφίσουμε, να ψηφίσουμε εσένα. Αλλά πού θα είμαστε εκείνη την ημέρα την Κυριακή, θα καταφέρουμε να κατέβουμε? Και αν έχει χιονίσει την ΕΜΕΑ. Ναι, χειμώνας, ναι, χειμώνας είναι. Αλλά εκεί λοιπόν, λέω ρε παιδιά, πώς θα γίνει, να βάλουμε ένα λεωφορείο, να βάλουμε κάτι? Είναι πολύ απλό. Στήστε μία κάλπη και εδώ. Και νομίζω ότι είναι το πιο απλό πράγμα αυτό. Στο Δήμο μέσα στέλνεις μια κάλπη, θα έχουμε περισσότερη προσέλευση. Ξέρετε κάτι, εάν έχουμε περισσότερη προσέλευση, αυτός που θα βγει θα είναι πιο αποδεκτός από μεγαλύτερη δύναμη. Μεγαλύτερη δύναμη. Είναι πάρα πολύ καλό. Να χτυπείς την πόρτα του Περιφερειάρχη και του πει είμαι ο Τάδε, είμαι έχω αυτή τη δύναμη. Άμα πας με 500 ψήφους, θα σου πει καλά. Ακριβώς. Και θα είναι και πιο σύνθετες οι ιδέες. Γιατί λένε τώρα στην πιάτσα, πρόεδρο επιμελητηρίου βγάζει Κόρινθος. Ναι, έχει τους πιο πολλούς ψηφοφόρους. Σωστά. Αλλά δεν έχει τις ίδιες ανάγκες η αγορά της Κορίνθου με την ΕΜΕΑ, με το Ξυλόκαστρο, με τους Αγίους Θεοδόρους, με τα Τρίκαλα. Εκεί ποτέ δεν μπαίνουν άτομα από εκεί. Και δεν μαθαίνουμε ποτέ τι γίνεται. Τι να βγούμε πρόεδρε και να λέμε, α, κάναμε κάτι στο κέντρο. Η περιφέρεια τι γίνεται? Άρα πρέπει να έχει και από εκεί ανθρώπους μέσα να σου λένε τι πρέπει να γίνει. Φτιάχνετε ένα ψηφοδέλτιο που να είναι τέτοιο αυτή τη στιγμή? Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή μιλάμε από Τρίκαλα, βάλατε και τα Τρίκαλα της Κορυφής. Δεν έχω ασχοληθεί καθόλου με το κέντρο ακόμα. Καθόλου. Δεν έχετε ασχοληθεί. Είμαι συνέχεια στην περιφέρεια. Με ενδιαφέρει να μάθω και να ακούω, γιατί εγώ μιλάω τη γλώσσα αυτών των ανθρώπων, είναι επιχειρήσεις. Να μάθω τι γίνεται, ποια δυσκολία έχουν. Άλλωστε έχετε ένα επάγγελμα που είναι λαϊκό. Ναι. Δεν είστε, ας πούμε, σε ένα επάγγελμα γκουρμέ, ας πούμε. Είστε λαϊκό. Ναι. Καθημερινά, ας πούμε, για το αυτοκίνητο. Ναι, είμαι C2C. Είναι client to client. Ακριβώς. Το επάγγελμα αυτό, ναι. Πρέπει να μάθουμε, γιατί πρέπει να ανοίξουμε την αγορά. Και για να ανοίξει την αγορά, ξέρεις κάτι, ότι όταν έχεις, ας πούμε, μια αγορά 50.000 κόσμο και όλη η Κορινθία ίσως είναι 150, το υπόλοιπο 100 που είναι? Πρέπει να το έχεις και αυτό αγορά. Εσείς έχετε προγραμματίσει, όπως κάνει ο κύριος Μουρίκης, και δεν ξέρω ο καθένας πώς το θεωρεί, δηλαδή να δει τον Περιφερειάρχη, τον Δήμαρχο, τον κύριο Νανόπουλο, είστε σε αυτό το σημείο ότι είναι απαραίτητες αυτές οι επισκέψεις? Είναι κανένας από αυτούς που ψηφίζει στο επιμελητήριο? Εγώ σας ρωτάω. Έχει κανένας από αυτούς να μας πει τι θέλουν οι επιχειρήσεις? Δηλαδή, η επίσκεψη στον Περιφερειάρχη μπορεί να γίνει ανά πάσα στιγμή. Αλλά δεν νομίζω, κατά την άποψή μου, ότι ο παλμός της αγοράς θα το δώσει ο Περιφερειάρχης, ο Αντιπεριφερειάρχης, ναι, ούτε ο Δήμαρχος. Νομίζω ότι το παλμό της αγοράς καλύτερα να μπει σε ένα μαγαζί, μπες στο number one και ρώτα πώς πάει η πιάτσα, ρε παιδιά. Μπες απέναντι στο μαγαζί, πήγαινε πιο πάνω, πήγαινε στο Λέχιο και ρώτα. Ή να επισκεφτείς, θυμοτυπικά δεν είναι κακό.
αλλά δεν νομίζω ότι προσφέρει στο επιμελητήριο, εκτός αν θέλεις να πάρεις κάτι. Μπορεί να ισχύει και αυτό. Δεν κατηγορώ όμως τις επισκέψεις, αλλά δεν τις βλέπω για μένα τουλάχιστον χρήσιμες στην παρούσα φάση. Στην παρούσα φάση χρήσιμες είναι να μάθουμε τι λείπει από τα Τρίκαλα, τι λείπει από την ΕΜΕΑ, τι δεν έκανε το επιμελητήριο ή τι έκανε σωστά. Να συνεχίσουμε και εμείς το ίδιο. Εγώ αυτή τη γραμμή έχω πάρει. Δηλαδή τώρα πάτε στην επαρχία της Κορινθίας, στην περιφέρεια. Αντιμετωπίζετε πολλά παράπονα για το επιμελητήριο εγκατάλειψης, πολλά καλά για το επιμελητήριο. Τι είναι αυτό που θα αντιμετωπίσετε? Θα σας πω την αλήθεια. Αυτό θέλω. Για οποιοδήποτε πράγμα ρωτήσεις την περιφέρεια ή την επαρχία, θα σου πει ότι έχει παράπονο. Δεν είναι μόνο το επιμελητήριο που την έχει εγκαταλείψει. Εμείς μιλάμε όμως γιατί εσείς δεν... Ναι. Ναι, εντάξει, έχουν παράπονα. Μερικά από αυτά όμως τα πράγματα που θέτουν είναι αδύνατο να γίνουν εφικτά. Αλλά δεν ξέρουν, είναι μέσα στις δυνατότητες. Ναι, ακριβώς, δεν είναι μέσα στις δυνατότητες. Και εκεί είναι το θέμα, ότι πρέπει ο κόσμος να μάθει ποιες είναι οι δυνατότητες του επιμελητηρίου. Και τι είναι το επιμελητήριο? Το επιμελητήριο δεν πρέπει να κάνει κεντρική εξουσία. Το επιμελητήριο σχεδιάζει, γνωμοδοτεί και άλλοι αποφασίζουν. Πιέζει όμως. Μπορεί να πιέσει. Και μπορεί να πιέσει με καλό τρόπο. Αλλά ξέρετε, η επαρχία έχει πάντα προβλήματα, κύριε Νικολαβουλέ. Ανέκαθεν. Συνήθως η Αθήνα δεν έχει προβλήματα. Ναι, έτσι ακριβώς. Εγώ λοιπόν έρθω στη δύσκολη ερώτηση. Γυρίζετε στην πόλη, σας βλέπω καθημερινά. Γυρίζω στην πόλη, με βλέπετε καθημερινά. Ο Πιτσάκης, καλός επιχειρηματίας. Πάρα πολύ καλός επιχειρηματίας. Είναι κολλητός του Νανόπουλου. Ήταν στο ψηφοδέλτιο του Νανόπουλου, που δεν κατάφερε να εκλεγεί την προηγούμενη τετραετία. Είναι και λαγός του Νανόπουλου. Θα τραβήξει μέχρι εκεί που νομίζει και μετά θα πάει και που θα του πει ο Νανόπουλος. Σας ακούω. Να βάλουμε και τα δύσκολα. Ναι, ναι. Για μένα δεν είναι κάτι δύσκολο και το ξέρετε πολύ καλά. Ο κόσμος μπορεί να έχει μία άποψη, άλλη άποψη, τέταρτη άποψη, πολλά πράγματα λέγονται. Εγώ θα σας πω για μένα. Εμένα, κύριε Νικολόπουλε, κανένας δεν μου επέβαλε την υποψηφιότητα. Κανένα κόμμα δεν μου δημιούργησε την υποψηφιότητα. Εγώ δεν εξυπηρετώ κανενός συμφέροντα. Εγώ κατεβαίνω με την ομάδα μου σαν Παναγιώτης Πιτσάκης επικεφαλής και δεν είμαι κανενός βοήθημα. Κατεβαίνω μέχρι τέρμα μόνος μου. Και εγώ για ποιο λόγο να κάνω πίσω? Τι έχω να φοβηθώ? Την ΙΤΑ? Όταν ένας άνθρωπος καταφέρει μέσα στο πρόγραμμα να έχει και την ΙΤΑ, είναι νικητής. Εγώ, κύριε Νικολόπουλε, κάθε μέρα ιτούμε και κάθε μέρα νικάμε. Νικώ στην επιχείρηση. Κάθε μέρα χάνω ένα πελάτη και στενοχωριέμαι. Και κάθε μέρα κερδίζω ένα. Είμαι άνθρωπος ο οποίος ξέρω να παλεύω. Είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος είμαι ο κατάλληλος για το επιμελητήριο. Δεν είμαι ούτε λαγός καθενός. Κανένας δεν μου επέβαλε την υποψηφιότητα. Μόνος μου την αποφάσισα. Οι συνεργάτες μου με στηρίζουν απόλυτα. Σέβομαι και τον κύριο Νανόπουλο και όλο τον κόσμο. Και κανένας δεν πρόκειται να μου υποδείξει εμένα τι θα κάνω. Την προστακτική σε μένα ποτέ. Επειδή λοιπόν προχθές σε μένα ο κύριος Νανόπουλος, ρωτώντας το και του είπα το εξής, ο κύριος Πιτσάκης, ο κύριος Λουζιώτης, ο κύριος Κλειδωτακάρας, ο κύριος Μουρίκης, είναι όλοι από μια παράταξη. Δηλαδή ανήκουν σε μια πολιτική παράταξη. Αυτό δεν είναι το κακό, αυτό είναι το λογικό, όλοι μας κάπου ανήκουμε. Αυτό δεν είναι κακό για όλους εσάς που θα πρέπει να συγκεντρώσετε ένα κομμάτι ψήφων που ανήκει στη Νέα Δημοκρατία, ή το ψηφοδελτίο σας είναι τέτοιο που θα πάρετε ψήφους και από το ΠΑΣΟΚ ή από το ΣΥΡΙΖΑ ή δεν ξέρω από πού άλλο? Δεν με απασχολεί από πού θα πάρω ψήφους. Εγώ γνωρίζω επιχειρήσεις, γνωρίζω επαγγελματίες, δεν ρωτάω τι είναι, ούτε με ενδιαφέρει. Γνωρίζω άτομα, κύριε Νικολόπουλε, τα άτομα θα με ψηφίσουν. Δεν με απασχολεί σε ποιο χώρο είναι. Δεν ρωτήσατε ποτέ, δεν σας είπε κάποιος, ρε Σιλή Παναγιώτη, είσαι Νέα Δημοκρατία, εγώ είμαι κουκουέ, ξέρω εγώ? Είναι αυτό που σας είπα πριν, ποιο είναι το προφίλ, κατά τη γνώμη μου, του καινούργιου Προέδρου. Εάν έχεις συνδικαλιστεί 40 χρόνια με τη Νέα Δημοκρατία και ήσουν συνδικαλιστής, όλοι σε ξέρουν. Σωστό. Εάν παίρνεις καμιά συνταξούλα από το συνδικαλισμό κάνα 40 χρόνια, όλοι σε ξέρουν. Εάν είσαι σε κανένα σωματείο και είσαι βαμμένος, όλοι σε ξέρουν. Εγώ δεν είμαι βαμμένος πουθενά, το ξέρετε. Εγώ κυκλοφοράω στην πιάτσα, κάνω παρέα και με εσάς και με τον άλλον και με τον άλλον και με τον καθένα.
Αυτό είναι ένα μειονέκτημα σε μερικούς, κατά τη γνώμη μου, αυτή τη στιγμή υποψηφίους, οι οποίοι έχουν βαφτεί. Μπορεί αυτό να είναι πλεονέκτημα στο τέλος. Δεν το γνωρίζω. Εγώ όμως, σας είπα, δεν καπελώνομαι. Πώς ακούσατε σε μένα, ναι, γιατί το ξαναείπε και χθες, τον ξαναρώτησα πάλι τον Βασιλόπουλο, μου είπε ότι αν δω κάποια πράγματα που δεν μου αρέσουν, θα παρέμβω. Τι λέξη το παρέμβω, εμένα δεν μου αρέσει. Εσείς πώς την ακούτε, δηλαδή πώς θα παρέμβει ο κύριος Νανόπουλος? Δεν την άκουσα τη δήλωση αυτή, αλλά αν θέλετε να σχολιάσω αυτό που λέτε, να παρέμβει, ο κύριος Νανόπουλος είναι νυν πρόεδρος του επιμελητηρίου. Σωστό. Μπορεί να παρέμβει σε θέματα εκλογικής διαδικασίας. Σε άλλα θέματα δεν νομίζω ότι μπορεί να παρέμβει. Δεν μπορεί να παρέμβει στο σχεδιασμό του Πιτσάκη, ούτε στο σχεδιασμό του Ραψωματιώτη. Πώς θα παρέμβει? Είναι αδύνατο. Επειδή κάποτε ο κύριος Ραψωματιώτης, ο οποίος το λέτε μόνιμο ότι είναι φίλος σας, έξω από τη διαδικασία αυτή, καμία αντίρρηση. Εδώ θα είσαστε για μια μέρα αντίπαλοι. Και συνεργάτης μου. Θα είσαστε αντίπαλοι για μια μέρα, μετά θα ξανά είσαστε φίλοι. Εντάξει, και όταν παίζουμε μπάλα με μια ομάδα είμαστε αντίπαλοι. Αλλά μετά στο ίδιο καφενείο μας ευχόμαστε όλοι. Υπάρχει πιθανότητα κάποια στιγμή να δούμε κάποια ένωση των από εκεί και να σας δούμε μαζί με τον κύριο Ραψωματιώτη σε ένα κοινό ψηφοδέλτιο, όπως είναι ο κύριος Γιώργαλης με τον κύριο Μουρίκη? Δηλαδή υπάρχει πιθανότητα στην πορεία αυτών των τριών μήνων να δούμε ένωση δυνάμεων? Κοιτάξτε να δείτε, εγώ και ο συνδυασμός μου είμαστε ανοιχτοί σε όλες τις, σε ό,τι μπορεί να προκύψει. Δεν έχουμε κόψει ποτέ κάτι ότι μπορεί να γίνει. Λογικό είναι, μπορεί και να γίνει. Μπορεί και να γίνει. Πάντως, φυσικό πάντα είναι. Με τον Παναγιώτη τον Πιτσάκη. Αλλά μην μου λέτε όπως κάποιος άλλος. Εκεί υπήρχε μια κατάσταση περίεργη. Ξαφνικά εμφανίστηκε κάποιος και λέει είμαι επικεφαλής, και μετά από μια εβδομάδα εμφανίστηκε άλλος και λέει όχι, δεν είναι επικεφαλής αυτός, είμαι εγώ. Εννοείται τον κύριο Μουρίκη με τον κύριο Πιτσάκη. Κάποια κατάσταση εκεί περίεργη. Κάποια κατάσταση περίεργη. Για μένα ήταν συνηθισμένη. Ήταν γνώριμη. Προβλέψιμη. Μερικοί άνθρωποι, να ξέρετε κύριε Νικολόπουλο, είναι προβλέψιμοι. Τι προβλέψει, ξέρει τι θα κάνουν. Θα κάνουν 1, 2, 3, 5. Η ένωσή μου, αν γίνει με κάποιον από τους συνδυασμούς, θα προκύψει. Δεν είναι προβλέψιμη. Θα προκύψει από τις ανάγκες. Πάντα όμως ο Παναγιώτης Πιτσάκης, έστω και αν υπάρχει κάποια ένωση με κάποιον από αυτούς που θα κατέβουν, μπορεί να είναι αυτή, μπορεί να είναι και άλλη, πάντα θα είναι μπροστά ο Παναγιώτης Πιτσάκης. Εννοείται. Δεν αυτό το ξεκαθαρίσει. Αυτό είναι δεδομένο. Αυτό το ξεκαθαρίσει. Να πάμε λίγο παρακάτω. Χθες έβγαλε και ο ΣΥΡΙΖΑ μία ανακοίνωση, ο οποίος ουσιαστικά, εγώ θα πάρω μόνο ένα κομμάτι, γιατί τα άλλα είναι με άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Σε ένα σημείο λέει ότι για πολλούς από εσάς το επιμελητήριο είναι εφαλτήριο πολιτικών και αυτοδιοικητικών θέσεων. Δηλαδή, αύριο να πάτε για δήμαρχος, να πάτε για βουλευτής. Πέστε μου για τον Παναγιώτη Πιτσάκη. Κοιτάξτε, αυτό έχει αποδειχτεί ότι ισχύει. Σωστό. Δεν, μα γι' αυτό πήρα το, ναι, κομμάτι αυτό, τι είναι το σωστό. Έχει αποδεικτεί ότι ισχύει. Εγώ δεν μπορώ να πάω για δήμαρχος ούτε για βουλευτής, κύριε Νικολόπουλε. Δεν μπορείτε ή δεν θέλετε? Δεν μπορώ. Δεν τα καταφέρνω. Δηλαδή δεν είναι ο χαρακτήρας. Δεν τα καταφέρνω. Σωστό. Δεν μπορώ να διοικήσω ένα Δήμο. Ο Δήμος έχει άλλες ιδιαιτερότητες. Σαν βουλευτής έχει άλλες ιδιαιτερότητες. Δεν μπορώ εγώ να το κάνω αυτό το πράγμα. Εγώ είμαι στο φυσικό μου χώρο, στις επιχειρήσεις. Να μιλάω με τους επιχειρηματίες και να μπορώ να βρω λύσεις σε πράγματα τα οποία αυτοί λένε και εγώ μπορώ να απαντήσω, τα έχω συναντήσει. Τώρα, σαν Δήμος, δεν μπορώ να διοικήσω εγώ ένα Δήμο. Δεν μπορώ να το κάνω εγώ αυτό. Δεν με ενδιαφέρει ο Δήμος. Το βουλευτιλίκι όμως είναι εύκολο, έτσι. Δεν είναι ο Δήμος, είναι μια δυσκολία. Το βουλευτιλίκι όμως σε βγάλανε, κάθεσαι εκεί στη Βουλή, κόνομασαι ένα μισθό, μια χαρά είσαι. Γιατί δεν σας απασχολεί? Σας φαίνεται εμένα να έχω εγώ ανάγκη να κονομάω ένα μισθό? Όχι. Δεν μιλάω για εσάς προσωπικά, μιλάω γενικά για αυτό που βγάλω ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, 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 σας είπα, συμφωνώ με αυτό. Συμβαίνει. Συμβαίνει. Και εγώ θεωρώ. Βλέπεις ανθρώπους σήμερα που είναι υποψήφοι, οι οποίοι έχουν κάνει 2-3 εκλογές σε αυτό που είναι, άλλες 2-3 εκλογές στην περιφέρεια, στο Δήμο παρακαλάει να μπουν, τώρα στο επιμελητήριο, μεθαύριο κάτι άλλο. Για να πάμε λίγο πιο κάτω και να ρωτήσω, είπατε για τον αρχηγό μόνο, ότι πρέπει να είναι καθαρός επιχειρηματίας, αποδεκτός στην αγορά. Τα μέλη που έχετε στο ψηφοδέλτιό σας πρέπει να είναι τα ίδια στοιχεία, ή λέμε εντάξει τώρα ένα απλό μέλος, δεν μας ενδιαφέρει αν έχει κάνει και 2 μπαμ στην αγορά. Τα ελέγχετε κατά αυτόν τον τρόπο, το είναι ένα καθαρό ψηφοδέλτιο? Κοιτάξτε, αυτό μιλήσαμε για το προφίλ του ηγέτη, του συνδυασμού. Ναι. Όχι, δεν είναι ανάγκη να είναι έτσι και τα προφίλ των υποψηφίων. Δεν είναι ανάγκη. Γιατί καταλαβαίνετε όλοι ότι στην αγορά δεν μπορεί να είναι όλοι σήμερα ενήμεροι
τι αίσθημα. Και σίγουρα σε κάποιους έχουν συμβεί κάποια πράγματα. Σωστό. Όμως είναι η πορεία, κύριε Νικολόπουλε, που είναι αυτή τη στιγμή. Πού βρίσκονται, σε τι κατάσταση βρίσκονται. Και ξέρετε, καμιά φορά από μία γκάφα ή από μία ατυχία, από ένα λάθος, μαθαίνεις πολλά πράγματα. Εμένα μπορεί να μην μου έχει συμβεί και να μην ξέρω πώς θα πρέπει να αντιδράσω τότε. Ακριβώς αυτό ήθελα να ρωτήσω. Όταν έχεις λοιπόν στο συνδυασμό σου έναν άνθρωπο ο οποίος έχει φάει φάπες πολλές, έχει πέσει έξω η επιχείρησή του, έχει ξανασηκωθεί, έχει ξαναπέσει, χρωστάει λεφτά, του έχει βγάλει η τράπεζα το σπίτι στον πληστηριασμό. Ρωτάς, τι έκανες, πώς βρέθηκες σε αυτή τη θέση. Κάποια λάθη έχουν γίνει. Σίγουρα. Αυτά λοιπόν τα λάθη πρέπει να τα μάθεις και εσύ. Αυτοί οι άνθρωποι βασικά έχετε μαζέψει σχεδόν το ψηφοδέλτιο, αφήνετε και σίγουρα κάποιες θέσεις για κάποια πρόσωπα που θα μπουν στο τέλος ή έχετε κλείσει και αυτή τη στιγμή μιλάμε με ένα πιτσάκι. Όχι. Το ψηφοδέλτιό μας είναι δυναμικό. Κάθε μέρα αλλάζει, φτιάχνει. Έχουμε πολλά άτομα. Με επιχειρηματίες όλων των ειδών ή απλά κοντά στο στοιχείο σας. Όλων. Όλων των ειδών. Όλων. Δεν μπορεί να μιλήσουμε και για ένα επιχειρηματία που πουλάει φρούτα, ας πούμε. Βεβαίως. Μάλιστα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και για ένα επιχειρηματία που πουλάει φρούτα και για έναν επιχειρηματία ο οποίος φτιάχνει κρασί και για έναν επιχειρηματία ο οποίος έχει ξενοδοχεία. Άρα καμία σχέση το ένα με το άλλο. Ναι. Είναι πολύ μακριά. Και για έναν επιχειρηματία που φτιάχνει παράγωγα κρασιού, ξύδι, ξέρω εγώ. Μπορούμε να μιλήσουμε για πολλούς επιχειρηματίες. Και για έναν επιχειρηματία ο οποίος έχει κρεοπωλείο. Για έναν επιχειρηματία ο οποίος έχει καφετέρια. Όχι, δεν βγάζω. Εγώ, κύριε Νικολόπουλε, την επόμενη εβδομάδα παρουσιάζω τους επικεφαλής του συνδυασμού. Α, μάλιστα. Να, είναι ήδη έτοιμοι. Δηλαδή, φτιάχνουμε τα βιογραφικά. Να βγάζετε... Ναι, αρχίζουμε και βγάζουμε. Εμείς θα δείξουμε ποιοι είμαστε στην αγορά και στους ψηφοφόρους μας. Άρα, κύριε Πιτσάκη, σήμερα για πάντα και για οριστικά και μετάκλητα, ο Παναγιώτης Πιτσάκης και ο συνδυασμός του. Πέστε μας το όνομα του. Αλλαγή 2017. Αλλαγή 2017, ήδη και στο διαδίκτυο. Αλλάζουμε το επιμελητήριο. Ναι, μου θυμίζει λίγο αλλαγή 1981, Ανδρέας Παπανδρέου. Επιτυχημένη ήταν και τότε. Τέλεια, όχι επιτυχημένη, 49%. Τι επιτυχημένη με δουλειά. Κοιτάξτε, λένε πολλοί ότι η λέξη αλλαγή πρέπει να υπάρχει σε οποιοδήποτε επιτυχημένο συνδυασμό κάνεις. Μου το είπε ένας φίλος μια μέρα και πήρα την απόφαση να το ονομάσω αλλαγή. Και επειδή θέλουμε να κάνουμε και την αλλαγή, τη λέξη αλλαγή τη χρησιμοποίησε ο Ανδρέας. Σωστό. Και τη λέξη παραλλαγή, σύνθετο της αλλαγής, τη χρησιμοποίησε ο Μητσοτάκης. Δεν το θυμάμαι. Ναι. Μιλάτε για τον Κωνσταντίνο. Ναι. Παραλλαγή. Ο ένας ήταν και πατριώτης σας. Ο Κωνσταντίνος. Το στοιχείο το και οι δύο με επιτυχία, Απόλυτα. 40 και. Εγώ πιστεύω 40 ότι ο Μητσοτάκης αν τον είχαν αφήσει. Μητσοτάκης 47,5. Και δεν κατάφερε να κάνει κυβέρνηση. Ναι, με ένα βουλευτή. Ναι. Ήταν τα συστήματα αυτά. Αλλά και αν είχε κυβερνήσει, αν τον είχαν αφήσει να κυβερνήσει, θα είχε αλλάξει πολλά θετικά. Εγώ το πιστεύω. Πάρα πολύ. Το λέω και εγώ. Δηλαδή, και το ξέρετε εσείς πώς το πιστεύω. Ξαναπήραν τα λεωφορεία πίσω του ΚΤΕΛ και ξαναχρεωθήκαν κάποια δισεκατομμύρια. Να το πρώτο έγκλημα, α πούμε. Τα καθάρισε και τα ξαναπήραν πίσω για τα χρεώσουν. Σωστά. Εμείς θα γυρίσουμε όμως στο επιμελητήριο. Έχουμε μπροστά ένα μακρύ αγώνα. Αυτός ο αγώνας πιστεύετε ότι έπρεπε να ξεκινήσει τόσο γρήγορα με τόσες αντιπαραθέσεις. Ας πούμε, χθες είδατε ότι η κυρία Ταουξίδη βγήκε να πει ότι έχω ανακατευθύνει την αγορά, υπόθηκαν για την αγορά κάποια πράγματα. Δεν ξέρω την άποψή σας. Ναι. Η αγορά είναι του επιμελητηρίου θέμα. Πιστεύετε ότι έπρεπε να έχει ξεκινήσει τόσο γρήγορα? Όχι. Σίγουρα. Συμφωνώ μαζί σας ότι δεν έπρεπε να έχει αρχίσει. Δεν ξέρουμε κάτι την ημερομηνία. Για την παράθεση τόσο γρήγορα, γιατί δεν ξέρουμε τελικά ποιες θα είναι και οι τελικές συνθέσεις. Σωστό. Τώρα, εάν εννοείται για την αντιπαράθεση αυτή που λέτε τώρα τελευταία, νομίζω ότι είναι λίγο και ξεκινάει από αλλού. Δεν είναι το επιμελητήριο. Το επιμελητήριο ίσως είναι η αφορμή εκεί. Ξεκινάει από αλλού. Μιλήσατε με γρίφο. Είναι η πρώτη ερώτηση που μιλάτε με γρίφο μετά από μισή ώρα περίπου. Ξεκινάει από αλλού, πιστεύω. Και πιστεύω ότι και η Μαρίνα έχει δίκιο σε πολλά πράγματα από αυτά. Νομίζω ότι η κυρία Ταουξίδη στην ιστορία της αγοράς έβαλε πλάτη. Έτσι, ακριβώς, και έβαλε ακριβώς. Πολύ δυνατή πλάτη. Και έχει άποψη δεδομένη και δεν ξέρω αν έχετε μιλήσει μαζί για αυτό το θέμα. Βεβαίως έχω μιλήσει πολλές φορές. Η Μαρία είναι φίλη μου. Έχουμε συνεργαστεί. Μιλάμε πολλές φορές μαζί. Δεν είναι στο συνδυασμό μου, σας το λέω. Δεν έχει σημασία. Είναι ένας αξιόλογος άνθρωπος. Δεν μπορεί να αφαιρέσει. Σωστό. Τη συμπαθώ πάρα πολύ. Και που ξέρετε, μέχρι το Δεκέμβριο ναι. όλα γίνονται. Από τη στιγμή που αφήσατε ανοιχτό το ότι
θέλουμε κοντά μας ανθρώπους. Έτσι, έτσι, έτσι. Αλλά κοιτάξτε, είτε, υπάρχουν μερικοί άνθρωποι οι οποίοι σήμερα λένε ναι, αύριο δεν λένε μισό ναι, λένε τελείως όχι. Άκουσα, ας πω, παραδείγματος χάρη, μια συνέντευξη εχθές ενός επιχειρηματία μέσα στην πόλη, ο οποίος λέει, καλή ρε παιδιά η Λευκή Νύχτα, χρυσή, ταμείο δεν κάνουμε όμως. Μα εγώ το έχω πει, κύριε Τσάκη, και βγαίνει ο πρόεδρος, ψωνίζω το πρωί, θα πάω τη νύχτα. Και βγαίνει ο πρόεδρος του εμπορικού συλλόγου και λέει, μην κοιτάτε μόνο το ταμείο. Γιατί να κοιτάξουμε τον ουρανό άμα βρέχει εκείνη την ημέρα. Μην κοιτάτε μόνο το ταμείο. Εννοώντας ότι ο κόσμος βγαίνει, ευχαριστιέται, ηρεμεί, ακούει μια μουσική, λέει δύο καλησπέρες, τρώει δύο σουβλάκια, ας πούμε, και πάει σπίτι. Στην Ελλάδα είμαστε, κύριε Νικολόπουλο. Ο κόσμος όλη μέρα έξω είναι. Όλη μέρα έξω κάθεται. Δηλαδή υπάρχει είστε αφορμή κατά για να βγει. Νύχτας. Όχι, βέβαια, δεν είμαι κατά. Ο άνθρωπος δεν ήταν κατά. Απλώς είπε ότι έχουμε ένα πλαίσιο τη Λευκή Νύχτα, ας το φτιάξουμε λίγο καλύτερο. Και είπε, ναι, μεν ταμείο δεν κάνουμε. Και, είναι, και ζήτησε ότι εκεί που η συναυλία ξεκινάει 9-9.30 και τα μαγαζιά ακόμα είναι ανοιχτά, ναι, και όλος ο κόσμος πάει να δει τον τραγουδιστή ή οποιοδήποτε έχει έρθει, να γίνει μια παράταση. Να ξεκινάει η συναυλία 11-12. Μήπως επειδή το πρωί όλοι αυτοί πρέπει να πάνε στις δουλειές, γιατί είναι Πέμπτη και η Παρασκευή δουλεύουν. Αυτό είναι άλλο θέμα. Αυτό είναι άλλο θέμα. Για αυτούς που κάνανε τη Λευκή Νύχτα την Πέμπτη. Αυτό κολλάει αλλού. Δεν ξέρω, ναι, δεν είμαι εγώ στο σύμβουλο. Λευκή Νύχτα έγινε στο Κιάτο, είδα εγώ Σάββατο. Ναι, Λευκή Νύχτα έγινε στο Ξυλόκαστρο, παραμονή της Παναγίας. Ναι, εδώ κάνουμε Λευκή Νύχτα. Κοιτάξτε, κύριε Νικολόπουλε. Έχουν μοιραστεί τυχαίως πολλά πράγματα. Τυχαία μερικοί άνθρωποι βρίσκονται σε θέσεις. Εντελώς τυχαία. Είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Κοιτάξτε τις επιχειρήσεις τους, να δείτε πού βρίσκονται, γιατί σε μερικά τέτοια πράγματα, δηλαδή και αυτοί οι άνθρωποι καθοδηγούν τη τύχη άλλων ανθρώπων. Κύριε Πιτσάκη, παρότι δεν έχετε εμπειρία από διοίκηση μιλητηρίου, δήμου, πρόεδρος εμπορικού συλλόγου κτλ., είστε ένας επιτυχημένος επιχειρηματίας, αυτό είναι το ένα κομμάτι, τώρα περνάτε και σε ένα άλλο. Αυτοί που έρχονται κοντά σας είναι μόνο γιατί έχουν μια φιλία με τον Παναγιώτη τον Πιτσάκη, μια καλή σχέση, ή τον εμπιστεύονται κιόλας? Δηλαδή πιστεύουν ότι θα πετύχει ο Πιτσάκη σε κάτι που είναι πρωτόγνωρο για αυτόν. Ναι. Κοιτάξτε, εγώ δεν έχω αυτά τα πράγματα που είπατε. Έχω δείξει όμως τι έχω δημιουργήσει. Σωστό. Τι έχω δημιουργήσει. Είναι, το δέχομαι. Από εκεί και έπειτα υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό φίλων, υπάρχει και ένα μεγάλο ποσοστό, πιο μεγάλο, ανθρώπων οι οποίοι κάθομαι και μιλάω μαζί τους. Και αυτοί οι άνθρωποι για κάποιο λόγο επιλέγουν να είναι μαζί μου. Είμαι, κύριε Νικολόπουλε, εγώ είμαι πάρα πολύ καθαρός. Δεν έχω να κρύψω κάτι. Και σας το λέω πάλι, κανένας δεν επέβαλε την υποψηφιότητά μου. Φρύνοντας, δεν περίμενα, ξέρετε, υπάρχει στους κυνηγούς ένας όρος, καραμπίνα. Κάθομαι και όποτε πολύ, να ρίξω τη σφαίρα. Μερικοί ήσαν έτσι. Περιμένανε, ποιος θα τους πλησιάσει. Τελικά τους πλησίασε κάποιος και κάνανε κάποιους συνδυασμούς. Τι να σας πω. Εμάς ο συνδυασμός είναι διαφορετικός. Δεν έχει αυτά τα πράγματα. Είναι ξεκάθαρος. Και η τελευταία λέξη. Παναγιώτης Πιτσάκης, ο συνδυασμός του, ό,τι και να συμβεί, θα φτάσει στην Κυριακή των εκλογών. Ναι. Αυτό φυσικά εννοείται 100%. Σας ρωτάω γιατί καταλαβαίνετε ότι επειδή κυκλοφορώ και επειδή τα αυτιά μου, αυτή είναι η δουλειά μου, ναι, προσπαθούν να πούνε ότι είναι ο Πιτσάκης, είναι ο Σπυλιοτακάρας, είναι ο Λουζιώτης. Ναι. Όλοι μαζί είναι από ένα συνδυασμό. Ναι. Άλλοι βγήκαν, άλλοι δεν βγήκανε. Ναι. Μήπως το τέλος μαζευτούν όλοι μαζί. Κοίταξε, ο συνδυασμός είναι αλλαγή 2017. Σωστό. Με επικεφαλής το Παναγιώτη Πιτσάκη. Ο συνδυασμός είναι ανοιχτός για όλους. Όχι για όλους, υπάρχουν και κάποιες εξαιρέσεις. Εσείς το θέλετε. Να το ξέρουμε αυτό. Εσείς, μην μας πάρουν τηλέφωνο μερικοί και πούνε είπες έτσι και είπες αλλιώς. Υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις, οι οποίες έχουν φάει ένα μεγάλο χ. Έχουν έρθει σε επαφή μαζί μας. Αλλά είναι εξαίρεση. Για τους τρεις άνθρωπους όμως που είπατε, είμαστε ανοιχτοί. Και για τον κύριο Ραψωματιώτη. Το φίλο στον Δημήτρη, το λες πάντοτε. Άλλωστε, πάντα. Ότι την ημέρα των εκλογών θα τσακωθείτε. Τον εκτιμώ πάρα πολύ. Τσακωθείτε, εννοώ εντός. Και το ξέρεις ότι εγώ μιλάω με όρους επιχειρηματίας. Το ξέρω, για τον κύριο Ραψωματιώτη, ειδικά το έχετε πει χρόνια. Κύριε Πιτσάκη, σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Δεν λέω ευχαριστώ κάτι παραπάνω, διότι μέχρι εδώ, μετά από 10 μέρες,
Θα τα ξαναπούμε. Θα έχει προκύψει κάτι καινούργιο. Έγινε, εγώ σας ευχαριστώ που με καλέσατε. Να είστε καλά.